Μόλι επιστρέψαμε και θέλω αμέσω να καλωσορίσω την επόμενή μα καλεσμένη που είναι η κυρία Βίκη Βολιώτη, ηθοποιό σκηνοθέτη. Καλώ ήρθατε. Γεια σα, καλώ σα βρήκα. Έχετε ετοιμάσει πολύ ωραία πράγματα φέτο ε, και έχετε σκηνοθετήσει την παράσταση Επικίνδυνε σχέσει στο θέατρο Βολτ αλλά και σκηνοθετείτε και πρωταγωνιστείτε στην παράσταση Ιζαμπέλ Ρεμπό στο θέατρο Ιδιόμελο στο Μαρούσι. Ναι, και σκηνοθέτησα και μία τρίτη παράσταση mm -hmm. η οποία. Τώρα πάει προς το τέλος της το καμπαρέ κατακόμπ στο θέατρο Φάους που είναι ένα πολύ ιδιαίτερο, όχι στο θέατρο πάνω του Φάους, κάτω στο χώρο. Πολυδιάστατη, στο του. έντονη καλλιτεχνική δραστηριότητα <laughs> φέτος. Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε. Ε, από πού θέλετε εσείς. Ε, Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσουμε από τις επικίνδυνες σχέσεις γιατί είδα και το έργο. Ναι. Λοιπόν, ένα κλασικό έργο, το έχουμε, δει, το έχουμε δει πολύ στο θέατρο, το έχουμε δει και στον κινηματογράφο. Ναι, στον θα... κινηματογράφο έγινε πολύ γνωστό. Πώς το ένα, θα ένα πώς το επέλεξα. Ε, είναι ένα έργο το οποίο πολλά χρόνια έτσι, γυρίζει στο μυαλό μου, ε, από τότε που το είχα διαβάσει πάρα πολλά χρόνια πριν, το μυθιστόρημα. Mm. Mm -hmm. ε, και με είχε γοητεύσει πάρα πολύ ο κόσμος η ατμόσφαιρα και κυρίως, το σημαντικότερο, η, η ψυχική καταβήθηση που κάνει ε, σε ε, κάποιους ε, ήρωες ε, και κάνει μια τομή ουσιαστικά στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε και υπάρχουμε στις σχέσεις μας. Κυρίως στις ερωτικές, αλλά όχι μόνο. Το πώς προσπαθούμε... Συνειδητά ή ασυνείδητα mm -hmm. να εξουσιάσουμε στις σχέσεις μας το, το παιχνίδι εξουσίας που παίζεται με τους διαφορετικούς ρόλους που αναλαμβάνει ο καθένας σε μια σχέση. Και αυτό με ενδιέφερε πάντα και ε, Βλέπω, αισθάνθηκα βέβαια, ότι είναι η ώρα. Και <laughs> τους βασικούς ήρωες ε, μέσα από αυτό το παιχνίδι στο τέλος να καταστρέφονται. Μα βέβαια, όταν, όταν οι σχέσει. Ε, βασίζονται σε μία ανάγκη να εξουσιάσεις και όχι σε μία ανάγκη να υπάρξεις ισότιμα με τον άλλον, ε, μοιραία ε, ε, οδηγεί σε ένα παιχνίδι το οποίο μόνο αυτοκαταστροφικό μπορεί να είναι στο τέλος. Στο παιχνίδι του έρωτα πιστεύετε ότι πρέπει πάντα να υπάρχει και εξουσία. Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Σε καμία σχέση δεν πρέπει να υπάρχει εξουσία. Και η ίντρικα που βλέπουμε καθ' όλη τη διάρκεια τη παράσταση να εκτελήσετε μπροστά στου θεατέ, τι σχέση έχει με τον έρωτα για εσά που σκηνοθετήσατε και αυτή την παράσταση. Τι τη σχέση έχω εγώ, Όχι. Πώ <laughs> ε, πώς την εξηγείτε εσεί, Α, τι α την εξουσία. Και την ίντρικα. Και την ίντρικα. Ε, νομίζω ότι έρχεται από μία, μία... Ε, όχι πολύ, πώς το νομίζω, ισορροπημένη σχέση mm -hmm. με τον εαυτό σου. Ε, έρχεται από μια αγωνιώδη προσπάθεια να υπάρχεις ε, έστω και υπ' τους όρους. Ε, δεν είναι όμως μόνο στον έρωτα αυτό. Ισχύει και στις γονεϊκές γωνιακ... μας σχέσεις, στις σχέσεις γονέων με παιδιά. Το πώς, ας πούμε προσπαθούμε ε, να προβάλλουμε στους άλλους τις δικές μας εικόνες, τις δικές μας ανάγκες, τις δικές μας επιθυμίες και δεν ακούμε τον άλλον. Και κάπως κόσμο. έτσι αυτό το έργο γίνεται πάντα επίκαιρο. Ε, βέβαια. Μιας και είναι κάτι το οποίο το α, συναντάμε α, συχνά, ειδικά σημανά. τώρα με τις τοξικές σχέσεις. Ναι. Μα αυτό ήταν και ο λόγος που αισθάνθηκα ότι είναι η ώρα του να ανέβει. Mm -hmm. Γιατί... Ε, στον διάλογο που γίνεται αυτή τη στιγμή ε, για τις σχέσεις ε, μέσα στην οικογένεια, για τις σχέσεις ε, μέσα μέσα στις ερωτικές σχέσεις ε, για το για τις γενικοκτονίες, για τον τρόπο με τον οποίο έχουμε μάθει να υπάρχουμε μέσα στις ερωτικές μας σχέσεις και να... η προσπάθεια πάντα να καπελώνουμε τον άλλον, με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, νομίζω. Και για ναι, να σταθούμε ναι. και στο θέατρο λίγο παραπάνω, και με το κίνημα Μητού. Ναι. Βέβαια. Που είδαμε και εκεί τοξικέ επαγγελματικέ σχέσει ναι. ή ανθρώπου να προσπαθούν να υπερέχουν έναντι τον άλλον λόγω τη εξουσία ή τη θέση ναι. του. Αυτό δυστυχώ γίνεται μοιραία. Οι άνθρωποι που αποκτούν εξουσία, μοιραία mm. την προσπαθούν να την ε, ε, χρησιμοποιήσουν και στι σχέσει του, τι επαγγελματικέ, τι προσωπικέ μέσα από αυτήν δηλαδή να αντλήσουν όφελος. Ξέρετε, φεύγοντας από το θέατρο, ακριβώς μπροστά από εμένα ήταν μια παρέα τεσσάρων πέντε γυναικών που σχολιάζαν αυτό που μόλις είχαν δει είναι. πριν από λίγα λεπτά. Και αυτό που, σε αυτό που το σημείο που είχαν σταθεί είναι, πώς, είναι τι ειδονή αντλεί μια γυναίκα όταν ξέρει ότι έχει σταθεί αφορμή για να πληγωθεί μια άλλη. Που όντω από ένα σημείο και μετά της παράστασης Απασχολεί έτσι έντονα το θεατή. Ναι, βέβαια η ίδια η ηρωίδα ναι. ε, στο τέλος λέει ότι δεν ήταν αυτός, δεν ο είναι αυτό, αυτός ο σκοπός μου, γιατί ο σκοπός της ήταν να εκδικηθεί μέσω της άλλης γυναίκας αυτόν τον άντρα, ο οποίος τελικά δεν στάθηκε ε, στο ύψος των δικών της περιστάσεων. Mm -hmm. Δηλαδή χρησιμοποίησε ουσιαστικά μια άλλη γυναίκα προκειμένου να εκδικηθεί τον άντρα που την ενδιέφερε. Δεν ήταν ο στόχο τη η γυναίκα. Η άλλη άμεσα. γυναίκα. Όχι, όχι. Ε, Εσεί πώ επιλέξατε να πρωταγωνιστήσετε σε μια άλλη παράσταση και όχι σε αυτήν. <laughs> <laughs> ε, γιατί οι ηθοποιοί με του οποίου έκανα τι επικίνδυνε σχέσει ε, είναι άνθρωποι με του οποίου θέλω να δουλέψω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Mm -hmm. Επίσης, επειδή είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο με, με πολύ ευαίσθητες ε, ισορροπίες, ε, θεώρησα ότι είναι πολύ πιο σωστό να μην είμαι από την άλλη πλευρά, για να μπορώ να έχω πιο πολύ το, την, το, το μάτι το πιο καθαρό. Γιατί όταν παίζει κανείς, ε, δεν μπορεί να βρίσκεται και μέσα και έξω. Είναι ένα δύσκολο πράγμα και επειδή ήταν η δεύτερη μου σκηνοθεσία. Πότε πήγε η σκηνοθεσία στη ζωή σας. Ε, πριν από πέντε χρόνια. Τέσσερα χρόνια και μετά ήρθε η πανδημία και σταματήσανε mm -hmm. όλα και τώρα ξανάρχισα. Επίσης ένας άλλος λόγος είναι ότι ήξερα ότι θα έρθει ο Ρεμπό ε, αυτή η παράσταση. Οπότε έπρεπε με έναν τρόπο να... Να, να είμαι εκεί. Γιατί Πριν το... πάμε στο ρεβό, ναι. σας αρέσει η σκηνοθεσία. Πολύ. Σίγουρα αν σας Πολύ. ρωτούσα και σας προσπαθούσα να σας πω να επιλέξετε κάτι από τα δύο, φαντάζομαι δεν θα μου απαντούσατε. Όχι, δεν θα, όχι, όχι δεν θα επέλεγα. Για μένα η δουλειά μου είναι... Η σχέση μου με το θέατρο είναι ολιστική να το πω έτσι mm -hmm. και ο λόγος για τον οποίο άρχισα να ασχολούμαι με την σκηνοθεσία δεν είναι επειδή βαρέθηκα να παίζω, όχι σε καμία περίπτωση, ε, ηθοποιός είναι η δουλειά μου. Ε, θα σταθώ στο ολιστικό που είπατε ναι. και θα περάσουμε στην δεύτερη παράσταση, στο ρεμπό, ναι. που εκεί πραγματικά τα έχετε κάνει όλα. Έχετε σκηνοθετήσει... Και σε επικίνδυνες σχέσεις έκανα τα κοστούμια. Εδώ όμως σκηνοθετήσατε, κάνατε κουστούμι ναι. σκηνικά. Τα έκανα όλα, ναι. ναι. Ε, ήταν ένα εγχείρημα πολύ ιδιαίτερο αυτό mm -hmm. που κάναμε με την Ευσταθία, η οποία ε, η τραγουδοποιός έχει γράψει mm -hmm. το έργο και τη μουσική, η οποία ήταν εκείνη που μου πρότεινε το έργο αυτό. Ε, με πήρε τηλέφωνο κάποια στιγμή και μου είπε έγραψα στην πανδημία αυτό το έργο Πανδημία είχε και καλά, δημιουργικά καλά, <laughs> καλά ε, και μου το έστειλε και το διάβασα και αμέσως ε, συνδέθηκα. Συνδέθηκα με αυτή τη γυναίκα και είπανε ναι, θέλω να το κάνω, αλλά θέλω να το κάνω εγώ όλο. Δηλαδή όταν ξαναμίλησα με την Εσταθία της είπανε ναι, θέλω να το κάνω, αλλά θα ήθελα να το κάνω... Σαν ένα συνολικό project, σαν ένα. Όχι ακριβώς θέατρο, σαν, σαν μας... ένα installation. σαν ένα... Θα μας σκιαγραφίσετε λίγο αυτή τη γυναίκα που θέλετε να παίξετε από την πρώτη στιγμή. Ναι. Η Ιζαμπέλ Ρεμπό, αδελφή του διάσημου ποιητή, Αρθούρου Ρεμπό, ε, ήταν μια γυναίκα η οποία μεγάλωσε στη σκιά του αδελφού της, του διάσημου mm -hmm. αδελφού τη, μέσα σε μια πολύ δύσκολη οικογένεια, με, με, με μια μητέρα φρικτή. Φρικτή η μητέρα του ήταν. Ε, ε, τρομακτική, ε, σε ένα πολύ αυστηρά καθολικό περιβάλλον, άρα πάρα πολύ συντηρητικό, και αυτή η γυναίκα αφιέρωσε όλη της τη ζωή στον αδελφό της. Ε, και ενώ θα έλεγε κανείς ότι είναι μια γυναίκα που ζούσε στο περιθώριο και, και μια γυναίκα ε, που, που μεγάλωσε σε ένα τέτοιο περιβάλλον θα έπρεπε να είναι και πάρα πολύ αυστηρή και σκληρή, κι όμως μέσα από την αγάπη της, και μόνο μέσα από την αγάπη της, αυτή η γυναίκα άνοιξε και μπόρεσε να ενσωματώσει πράγματα τα οποία δεν ανήκαν στον κόσμο της. Τι εννοώ με αυτό, ότι στη Γαλλία του 19ου αιώνα και μάλιστα στην επαρχία τα πράγματα ήταν πάρα πολύ αυστηρά και πάρα πολύ ε, κλειστά. Ε, εννοώ με παροπίδες. Ε, και εκείνη μέσα από την αγάπη της κατάφερε να κάνει την υπέρβαση και να, να, να δει τον κόσμο με άλλα μάτια και να μπορέσει να ανοίξει το μυαλό της και να συμπεριλάβει και πράγματα τα οποία δεν μπορούσε πριν να καταλάβει. Και για μένα αυτό είναι φοβερό. Το πώς η αγάπη μπορεί να μας κάνει καλύτερους ανθρώπους. Οι γυναίκες στην σύγχρονη εποχή τώρα mm. που mm. πολύ συχνά ακούμε το κλισέ ότι πίσω από έναν επιτυχημένο άνδρα κρύβεται μία εξίσου επιτυχημένη γυναίκα που ποτέ δεν φαίνεται όμως. Mm. Πιστεύετε ότι... Και το αντίθετο, και και το αντίθετο βέβαια. Τι, τι εννοώ με αυτό. Παλιά το λέγαμε αυτό επειδή τα παλιά τα χρόνια οι γυναίκες δεν δουλεύαν τόσο πολύ, ε, δουλεύαν μόνο οι άντρες, οπότε ναι, μοιραία πίσω από έναν πετυχημένο άντρα ναι. επαγγελματικά θα κρυβόταν μια, μ, μια πολύ ισχυρή γυναίκα, αλλά κατά τη γνώμη μου αυτό συμβαίνει και αντίθετα, ε, εννοώντας με αυτό ότι... Οι, σχέσεις, Έχετε μας, δίκιο, οι τώρα... σχέσεις μας μας πάνε μπροστά. Οι υγιείς σχέσεις, mm -hmm. οι σχέσεις οι δυνατές, οι καλές αυτές που θα έπρεπε κανονικά να αποζητούμε είναι οι σχέσεις που μας κάνουν καλύτερους. Καλύτερους σε όλα τα παιδεία. Mm -hmm. Δηλαδή το να έχεις δίπλα σου έναν άνθρωπο, έναν σύντροφο, ο οποίο να σε θαυμάζει, να σε στηρίζει στη δουλειά σου, να σε πηγαίνει παρακάτω, να σου επισημαίνει λάθη ή να, να σε προχωράει στη σκέψη, ε, μόνο καλό κάνει και είναι ότι καλύτερο. Οπότε τα παλιά τα χρόνια δεν υπήρχε η γυναίκα που δούλευε ώστε να τη θαυμάσει ο άντρας, οπότε γι' αυτό νομίζω έχει μείνει αυτό. Πάντως και στις δύο παραστάσεις σας, και στο Θέατρο Βόλα, αλλά και στο Ιδιόμελο, που είναι ένας ιδιαίτερος χώρος, ένα παλιό κτίριο. δεν είναι θέατρο, ναι. Είναι ένα αρχοντικό, ένα παλιό αρχοντικό των αρχών του 20ου αιώνα, υπέροχο κτίριο, το οποίο... Ε, με μεγάλη της ε, καλοσύνη μου έδωσε η, η, Γεωργία που έχει το χώρο, το χώρο τέχνης ιδιόμελο ε, και Ήθε, η, η να σκέψη ήταν να κάνω, συγγνώμη που σας διακόπτω, να κάνω ένα σπίτι στο οποίο η Ζαμπέλ να δεχτεί τους φίλους της, τους φίλους του αδελφού της και να τους μιλήσει για τη δική της οπτική. Πάνω Ακριβώς σε στον... αυτό ήθελα να σταθώ, mm. στο πώς α, έχετε επιλέξει να εισάγετε τον κόσμο στην παράσταση, mm. να τους α, τρατάρετε η ίδια μπισκότα, ηλικέρ mm. και αυτό κάνει εξαιρετική εντύπωση στον κόσμο. Αυτό θα μπορούσε να είναι μια νέα μορφή θεάτρου, πιο άμεση. Είναι σίγουρα ένα πιο βιωματικό τρόπο mm -hmm. ε, για τον θεατή. Γιατί αισθάνεται και ο θεατή ε, οικειοποιείται τον χώρο, οικειοποιείται τον πιο χώρο, γρήγορα. είναι μέσα σε αυτό πια. Είναι μέρο τη δράση, είναι μέρο mm -hmm. ε, τη παράσταση, να το πω έτσι. Ε, ε, δυστυχώς, δεν αυτός ο τρόπος δεν μπορεί να ανοίξει σε πάρα πολλά άτομα. Ε, με την έννοια ότι είναι ένα πράγμα το οποίο αυτό, αυτή είναι και η ομορφιά του και η γοητεία του, ότι λίγοι άνθρωποι μπαίνουν και μπορούν να παρακολουθήσουν. Ε, και αυτό το κάνει πολύ ιδιωτικό, το κάνει πολύ ιδιαίτερο. Μοιραία λοιπόν αυτό βέβαια δεν μπορεί να γίνει σε όλες τις παραστάσεις, γιατί ε, δεν μπορεί να γίνει Αυτή την και με παράσταση πόσα άτομα. άτομα μπορούν να την παρακολουθήσουν. Ε, έχουμε βάλει ε, maximum 40. Που ήταν όμως, δηλαδή, το πατήσουμε πατός. <laughs> Δεν είναι εύκολο. <laughs> και συνεχώς Γιατί είναι βλέπουμε ένα σαλόνι, ότι ανανεώνεται τι παραστάσεις. Ναι, ναι. Τώρα παράδεση. πήραμε πάλι, ναι, συνεχίζουμε και όλο το Φεβρουάριο, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Mm -hmm. Αλλά έχω κάνει και μια τρίτη παράσταση. Να πούμε και για ναι, την Τρίτη Παράσταση. Που είναι επίσης μια ιδέα. Αυτή είναι και η χαρά φέτος. Έχω κάνει τρία τόσο διαφορετικά πράγματα και είναι τόσο ωραίο αυτό. Η Τρίτη Παράσταση είναι μια δουλειά που έχω κάνει με πολύ νέου ηθοποιού. Mm -hmm. ε, που βγήκανε πέρυσι, πρόπερσι ε, και δέκα πολύ ταλαντούχα παιδιά. Ε, και κάνουμε ένα καμπαρέ. Καμπαρέ, όχι αυτό που έχουμε στο νου μας, το γαλλικό καμπαρέ. Mm -hmm το ένα καμπαρέ βασισμένο πάνω στο, στο στη βερολινέζικη του ε, εκδοχή που είναι πιο σκληρή, ε, εξίσου σαρκαστική όμως, εξίσου ελεύθερη και ελευθεριάζουσα. Ε, με καινούρια κείμενα που γράφτηκαν από τον, τον The Boy, τον Αλέξανδρο Βούλγαρη, τη Φωτεινή την Αθερίδου, τον μήνο το Θεοχάρη, την Εύη τη Δόβελου, την Κική τη Μαυρίδου και, και ηθοποιοί της παράστασης έχουν γράψει κείμενα με τραγούδια, με χορό. Ε, είναι ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο project, πάρα Να, πολύ ζωντανό. Είναι μια γιορτή. Είναι μια γιορτή, ναι. Είναι μια γιορτή. Ε, τα παιδιά παίζουν, τραγουδούν, παίζουν ε, όργανα, ε, μουσικά. Ε, ε, είναι ένα ατελείωτο κέφι κάθε Τετάρτη. Τώρα έχουν άλλες δύο Τετάρτες γιατί αύριο, ε, μεθαύριο δεν θα παίξουμε λόγω της ε, απεργίας που έχουμε κηρύξει οι ηθοποιοί και όχι μόνο οι ηθοποιοί. Ε... Θα ήθελα το σχολείο σας και γι' αυτό. Είναι το ναι. νέο Προεδρικό διάταγμα mm. το οποίο πλήττει και νέους και παλιούς συναδέλφους σας, ναι. ηθοποιούς. Είναι μια, ε, μια, μια ιστορία πάρα πάρα πολύ άδικη και πάρα πολύ... Ε, ε, πώς να το πω, έχει, έχει πολλά χρόνια πίσω που έχει mm -hmm. ξεκινήσει αυτή η ιστορία και που ε, προσπαθούμε μέσω από το σωματεία μας, όχι μόνο οι αλλά και οι χορευτές, να προσπαθήσουμε αυτό να το λύσουμε την... δεν ξέρω αν γνωρίζει ο κόσμος, αλλά αυτή τη στιγμή δεν αναγνωρίζονται τα πτυχία των ναι. δραματικών σχολών, των σχολών χορού, της κρατικής σχολής ε, χορού, σπουδές δεν αναγνωρίζονται τον. οι σπουδέ μας, με αποτέλεσμα ε, να μην μπορούν, ας πούμε, νέοι ηθοποιοί να κάνουν μεταπτυχιακό στο εξωτερικό. Είναι σαν να έχουμε τελειώσει το Λύκειο, είναι σαν να είναι αόρατες οι σπουδές okay. μα. Mm. Ε, και αυτό έχει πολλαπλές επιπτώσεις στα μεταπτυχιακά μας, στη διεκδίκησή μας για, τους, για τις συλλογικές συμβάσεις. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είμαστε σαν ανειδίκευτοι εργάτες. Ναι. Mm. Αυτό το προεδρικό διάταγμα, αυτό το κενό λοιπόν χρόνο που έχει δημιουργηθεί εδώ και χρόνια λόγω της αλλαγή από τα ΤΕΗ, mm. έχει τέλος πάντων ένα παρελθόν, αυτό το προεδρικό διάταγμα, διάταγμα ήρθε και το επισημοποίησε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε ένα επίσημο ε, μια πίσημη απόφαση ότι οι ηθοποιοί είμαστε κάποιοι άνθρωποι που δεν έχουμε σπουδάσει απολύτως Κάλη τίποτα. Δίκαιο. Το οποίο είναι... Τραγικό, τρομακτικό και νομίζω ότι ε, είναι από τα πιο σοβαρά πράγματα αυτή τη στιγμή που έχουν συμβεί στο χώρο και, και οφείλουμε που... να. Καλείται <συμή> να... να αντιμετωπίσει yeah. ο χώρος σας και ο κλάδο yeah, 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 yeah. ολόκληρο. <συμή> είναι πολύ. Κυρία Βολιώτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Οι Beatles σας αρέσουν? Ποιο? Οι Beatles. Πολύ. Οι Beatles. Οι Beatles. Γιατί κάπω έτσι θα κλείσουμε. Θα <συμή> δούμε το σαν σήμερα τη μουσική και θα δούμε έτσι αποσπάσματα από μια ξαφνική απροειδοποίητη συναυλία την τελευταία που έδωσαν στο Λονδίνο αληθεια mm -hmm. ah, Και εμεί